Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μετά από πολύ καιρό, 2 εβδομάδες περίπου, επιστρέψαμε, πάμε δυναμικά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα ξαναδούμε πάλι το Pro Evolution Soccer 2022, βασικά το eFootball, όπως θέλει να μας το πει Konami, και πάμε να δούμε αν άλλαξε κάτι μετά από 2 μήνες που έχει κυκλοφορήσει πάνω κάτω το παιχνίδι. Μας είχαν υποσχεθεί ένα μεγάλο update στις 5 Νοέμβρη, το οποίο δεν το πήραμε ποτέ. Έφαγε και αυτό άκυρο. Η Konami συνεχίζει πάλι τα δικά της, να ζητάει συγγνώμη και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες ουσιαστικά. Πάλι το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι. Να φορέσουμε ακουστικά. Ωραία, εδώ είμαστε, το έχουμε. Και θα παίξουμε σίγουρα online, γιατί το έχουν φτιάξει επιτέλους online. Οπότε πάμε να... Θέλω να κόψω σήμερα, θέλω να κόψω στο online. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μας λέει. Σημαντική ειδοποίηση σχετικά με το eFootball 2022. Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η ενημέρωση version 1.0.0 για το eFootball 2022, που ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει 11 Νοέμβρη του 2021, αναβλήθηκε ως την άνοιξη του 2022. Επίσης, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε την ακύρωση και τις αυτόματες επιστροφές χρημάτων για το eFootball 2022 Premium Player Pack, το οποίο περιλαμβάνει αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός του παιχνιδιού μόνο μετά την ενημέρωση version 1.0.0. Που σημαίνει ότι η version που παίζουμε, που είναι η 9, κάτι, ουσιαστικά είναι σαν να παίζουμε ένα beta, σαν να παίζουμε μια beta του παιχνιδιού και όχι το παιχνίδι αυτό κάθε αυτό, και το βγάλανε δηλαδή και δεν τράπηκαν καθόλου. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσουμε την έκδοση 1.0.9.1 για να διορθώσουμε διάφορα σφάλματα διαδοχικά σε κάθε... Αυτό έχει κυκλοφορήσει ήδη, παιδιά, έτσι να το ξέρετε, σε κάθε πλατφόρμα, αρχίζοντας σήμερα 5 Νοέμβρη. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να... Ναι, okay. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να διαβάσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Εφόσον δεν έχει βγει το update το γερό, να δούμε αν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα παίξουμε online. Θα πάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το event λήγει σε 4 ημέρες, πανίσχυροι σύλλογοι. Έχω παίξει το πρώτο match, θα σας πω τι χρειάζεται για να πάρουμε τα 10.000 GP. Λοιπόν, πατάμε, ok. Και περιμένουμε. Και περιμένουμε. Καλά θα πάει αυτό. Τώρα που άνοιξα το βίντεο, τώρα που άνοιξα την κάμερα, περιμένουμε εμείς. Ωραία, λοιπόν, η λίστα προκλήσεων ποια είναι. Το πρώτο το βλέπετε είναι τικαρισμένο, το έχω κάνει. Βάλτε ένα συν γκολ. Οκ, αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα πρέπει όμως να το ολοκληρώσουμε σε 5 αγώνες. Και πήγα να ρευτώ, το κάτσα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι... πρέπει να παίξουμε 5 αγώνες. Έχω παίξει τον πρώτο αγώνα, δεν τα κατάφερα. Πρέπει να βάλουμε 4 σύνγκολ. Από 4 το παίρνουμε δηλαδή το challenge. Και το τρίτο που είναι ακόμα κλειδωμένο θέλει, λέει, να βάλουμε από 7 και πάνω. Ναι, ποτέ δηλαδή. Θα προσπαθήσουμε εμείς. Δηλαδή για να βάλουμε 4 συν ή 4 γκολ θα πρέπει να είναι τελείως κατσαπλιάς ο άλλος. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, χάσαμε. Έχω πάρει την Παρί. Έπαιξαμε τη Liverpool και μας μένουν ακόμα 4 ματσάκια. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα, πάμε να ψάξει. Βλέπω ότι έχει ακόμα κόσμο. Παίζουν δηλαδή το Pro. Επίσης, έχει βγει κι άλλο ένα challenge, το οποίο δεν σας το δείξα, και λέει ότι αν ολοκληρώσουμε κάποιους αγώνες online, 10, 15, 20 και 25, κάτι τέτοιο, βρέθηκε αντίπαλος με 3 γραμμές, ok. Από το τίποτα, πάμε. Και αυτός παρεί, έχει πάρει. Καλά θα περάσουμε. Και όπως σας έλεγα, αν ολοκληρώσουμε κάποιους αγώνες online, θα μας δώσει κάποια συμβόλαια για όταν θα βγει αυτό το mode, το οποίο είναι το My Club ουσιαστικά.
Πάρ' το αυγό και κούρευτο. Λοιπόν, επόμενο. Θέλω να πετσοκόψω τώρα, Κάτι μου λέει ότι δεν θέλω να μου σπάσει τα νεύρα με τίποτα. Δεν πάω με αυτή τη διάθεση. Ο προηγούμενος αντίπαλος που έπαιξα μου σπάσει τα νεύρα. Ήμουνα μέσα στα νεύρα. Όπα, ακύρωση. Πλάνο παιχνιδιού. Τι πάω να κάνω κι εγώ. Τακτική, εδώ είμαστε. Λοιπόν, γρήγορη αντεπίθεση. Ομάδα, πάμε. Λοιπόν, εσύ φεύγεις. Θα μπει ο Μέση. Λοιπόν, Σέρτζιο Ράμος θα πάει εδώ. Λοιπόν, και εδώ θα βάλουμε τη Μαρία. Οκ. Κάπως έτσι θα παίξουμε. Εγώ είμαι έτοιμος, αδελφέ, οπότε περιμένουμε και σένα να μπεις, να σε πελατώσω. Δεν θέλω απλά να σε κερδίσω, θέλω να σου βάλω 4 γκολ σίγουρα. Για να κερδίσουμε τουλάχιστον το challenge. Στο σημερινό βίντεο αυτό είναι το challenge μας. Να βάλουμε 4. Τώρα, αν βάλουμε 4 ή πες ότι βάλουμε 5, αλλά φάμε 6, το challenge θα το πάρουμε? Αυτό είναι που δεν ξέρω. Δηλαδή θέλει 4 συν και να κερδίσουμε ή θέλει 4 συν και να ας χάσουμε. Δηλαδή ας φάμε 5. Λοιπόν, ναι, όλοι οι αντίπαλοι εδώ πέρα, δηλαδή όλοι την έχουν δει ρε Χάγκελ, ξέρω εγώ. Περιμένουμε τόση ώρα για να κάνουν το πλάνο παιχνιδιού και στο τέλος θα φάνε πεντάρα. Έλα, πάμε λίγο. Πάμε λίγο και χωρέξουλα να βάλω γκολ. Προθερμενόμαστε λίγο. Θέλει ζεν. Μη μου σπάσει τα νεύρα και θέλω να ρολάρει όμορφα, να μην κολλάει το ίντερνετ. Δυστυχώς πήρε και αυτός παρή. Είναι οπί λίγο η ομάδα με τους παικταράδες που έχει, οκ. Εμείς είμαστε τώρα με τα άσπρα. Άντε πάλι, ο αντίπαλος περιμένει. Πω πω, σε κάθε βίντεο αυτό θα γίνεται. Περιμένουμε, τι θα κάνουμε. Περιμένουμε εδώ πέρα τον τύπο να μου να κάνει τις αλλαγές του. Α, δόξα τω Θεώ. Πάμε, έλα. Μακάρι να πέσουμε σε κατσαπλιά. Μην πέσω, έπεσα. Αχ, πάμε κάτω. Λοιπόν, εδώ καθαρίζει ο Ράμος. Οχ, θα αρχίσουμε τα φάουλ, Λοιπόν, θα παίξουμε στα σίγουρα. Μέση. Οχ, το βλέπω να παίζει με τάκλινγκ τον αντίπαλο. Οχ, θα μου σπάσει τα νεύρα. Κοίτα εδώ. Ρε, πήγαινε πάνω στην μπάλα, δεν έχει κατά η μπάλα, πήγαινε. Ποδοσφαιράκι το οποίο οι παίκτες δεν πάνε πάνω στην μπάλα. Ευκαιρία ο Μέση. Πάμε να το σιγουρέψουμε. Το καλό είναι ότι πρέπει να βάλουμε από νωρίς, δηλαδή στο ημίχρονο, να είμαστε σίγουρα 2-3-0. Οπα, έγινε το λάθος. Δεν είμαστε offside. Το πιάσε ρε παιδιά, το πιάσε! Τι είναι, πέναλτι έδωσε. Έδωσε πέναλτι. Η Paris Saint-Germain, ναι, εγώ και με τα πέναλτι δεν τα πάω καλά. Έτσι και μου το πιάσει. Να μπει το πρώτο γκολ του αγώνα. Μετά πάει η ψυχολογία μου τελείωσε. Δεν το έχω με τα πέναλτι. Εκεί ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτό. Δεν κερδίζει και τόσο συχνά πέναλτι. Τώρα μου. Και με το κεφάλι παγιά. Έλα, κάτι. Τίποτα. Φοβερή ενέργεια, λίγο έλειψε για τον γκολ. Εμπαπέ. Έλα, πάρ' τον. Έλα. Κοίτα, κοίτα εδώ. Δεν καταλαβαίνω. Έλα, μπράβο, τον έκοψε. Μπράβο του. Ναι, και όπως σας έλεγα, πάει τώρα η ψυχολογία μου. Δεν έχω εγώ τώρα ψυχολογία να παίξω τι. Όταν μου πιάνουν το πέναλτι, τέρμα. Α, δεν πιχνάνει. Λοιπόν. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Έλα, όμορφα, ωραία. Στο 13.
1-0. Πάμε. Σαν ανέβηκα λίγο. Πάμε λίγο. Δεν νομίζω να αμφέβαλε κανείς για την έκβαση αυτής της μονομαχίας. Χριστό. Γρήγορα γκολ θέλουμε στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα. Ο άνθρωπος είναι στιγνός εκτελεστής. Μέχρι στιγμής ο αντίπαλος δεν έχει κάνει και τίποτα. Πιάστηκε στον ύπνο. Οπα. Βγήκες, κοτούλα, βγήκες. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά... Έπεσα πάλι. Γιατί τσιμπάω κάθε φορά, γιατί. Καλή ιδέα. Οπα, τι ήταν αυτό. Εδώ στα σίγουρα, πάμε στα σίγουρα. Σέρχιο Ράμος. Θέλει να του περάσει έξω. Μπράβο μου. Μπερνάτ. Θα ψάξει την μπαλάρα παίζω. Ναι, πέρασε η παλιά. Τι είναι αυτό. Σουτάρει προς το τέρμα. Πέναλτι πάλι. Δεν το πιστεύω. Πόπο. Είναι πέναλτι. Μάλιστα. Δεν το πιστεύω. Δεν το έχω με τα πέναλτι με τίποτα. Ξανά στην ίδια αγωνία θα το ρίξω και ό,τι γίνει. Το πιάσε πάλι. Φοβερή απόκρουση ο Ντοναρούμα. Πόπο, τον έχω κάνει μάγκα. 3-0 θα ήταν τώρα το σκορ. Θα ήταν 3-0 στο 20. Θα κοιμηθούμε με ήσυχη τη συνείδησή μας. Έτσι χάνονται οι ευκαιρίες, κατάλαβες. Τώρα άντε παίξει. Μπήκε πολύ δυνατά σε αυτή τη φάση. Και προσπαθεί να σουτάρει. Ο Ντοναρούμα αυτός το φάγε όμως τώρα. Το φάγε! 2-2. Δεν θέλω πέναλτι. Στα χαρίζω αδελφέ τα πέναλτι. Πάρτα. Θα στα βάλω με την αξία μου. Έστειλε εκεί που ήθελε την μπάλα. Με ακρίβεια χιλίως που. Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο είναι πάει πολύ καλά. Σημαντικό να δράσεις ενστικτικός. Μην το γρουσουζέψουμε μόνο. Και ξέρουμε ότι όλοι οι μεγάλοι striker έχουν. Δεν είναι offside. Πάρτο, εντάξει. Υπέροχη προσπάθεια. 0-3 στο 25. Γεια σας. Ένα γκολ θέλουμε. Ένα γκολ θέλουμε τώρα, παιδιά. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Ο Εμπαπέ εδώ ενήργησε αριστοτεχνικά. Και το τσάλες θα το βγάλουμε. Είδα θα πάρουμε και τα 10.000 GP που... γνωρίζουμε πολύ καλά τη θεωρία. Δηλαδή, που αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε όταν βγει κάποια στιγμή καλά. Το update με το My Team και τα σχετικά. Αλλά μέχρι που να βγει το update, ανάθεμα θα παίζει και κανένας. Τι να πει κανείς τώρα. Πέρασε. Γεια σου, το έφαγες. Στο 29-04. Μακάρι να μην το βγάλει. Την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Στο 0-4 και δεν το βγάζεις, μπράβο. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία. Αδελφέ, εγώ δεν χαρίζω. Όσα μπορώ να σου βάλω, θα στα βάλω. Μάλλον κρίθηκε το μάτς. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Αυτό ωραία, τον κόψαμε, φύγαμε. Θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Έξυπνη η πάσα. Οπα. Ωραία. Δεν άντεξε στην πίεση. Δε χαμένα τα έχει, ρε. Χαμένα τα έχει, ρε. Ω, το πες. Και κάνει το σουτ. Θεωρητικά τώρα το challenge το έχω πάρει, γιατί είπε 4 συν. Νεϊμάρ. Αλλά εμείς θα το σιγουρεύουμε, θα βάλουμε άλλο ένα σίγουρα. Τουλάχιστον να προσπαθήσουμε. Πολύ καλή αμυντική ενέργεια. Μαρκίνιος. Θα πάρει την μπάλα. Πάμε. Από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Μπράβο. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Φάουλ. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ. Ο αντίπαλος πιο πολύ ξύλο παίζει παρά μπάλα. Να το πούμε και αυτό. Αυτό μας συμφέρει. Νομίζω πλέον γιατί πετύχαμε όντως σε κατσαπλιά. Αν κάνει κάποια αλλά... Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Το κατσαδιάζει εδώ ο ρεφερή Χριστό. Από εδώ, όχι. Την ψώνησα, ναι, νόμιζα ότι το είχα. Το όχι. Σούτ είναι out από τη γράψτε άκυρο σαν να μην το είδατε ποτέ. Βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση και όλοι εδώ περιμέναμε ότι θα σκοράρει. Αλλά, δεν αλλά τα αυτό τώρα που με αγχώνει είναι ότι πρέπει να βάλω άλλο ένα γκολ και μετά σφίγει ο αντίπαλος. Δεν με νοιάζει. Για να ξέρω ότι σίγουρα το έπιασα. Γιατί έτσι μπορεί και να μην μου το πιάσει. Να θέλει παραπάνω από 4 γκολ. Πέρασε για πλάκα. Κιμπέμπε θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Έλα, σε κόψαμε. Καλά, ο αντίπαλος δεν έχει κάνει ευκαιρία. Ο Μαρκίνιος ξεκινάει κόντρα. Καλή ιδέα. Τα έχει τα ωραία. Καλή μπάλα. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Ήμουν offside.
Έλα ρε, οριακά, λίγο η μύτη. Λες να τα φας πριν κλείσει το ημίχρονο. Όχι ρε φίλε. Μάρκο Βεράτη. Λίγο οι κάθετες μετά το update σαν να έστρωσαν. Κάτσε ρε, μη με αγχώνεις, δεν χάνεται με τίποτα άλλο. Έχει πιάσει τα κερατά του. Πέναλτι έδωσε πάλι. Η Paris Saint-Germain έχει μοναδική ευκαιρία εδώ για να σκοράρει. Τι να κάνω τώρα. Πάνε για να διευρύνουν στο κέντρο. Την κυριαρχία τους. Κέντρο, εντάξει. Με ολίπια ψυχραιμία σκόραρε. Επεκτείνοντας έτσι. Οπότε έφαγες 5 στο ημίχρονο. Αποδεικνύεται αλάνθαστο. Και έβαλα και πέναλτι. Πολύ ψυχρός. Και έβαλα και πέναλτι. Εκτέλεσε υποδειγματικά τον τερματοφύλακα. Μπράβο μου. Όχι και άσχημα για τον ίδιο. Φτάνει τα 2 γκολ στον αγώνα. Ωραία, ιδανικά. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Ιδανικά τώρα μπορούμε να κάνουμε και ένα τσιγάρο. Αν κρατούσε ένα πράγμα, μου φύγε το άγχος. Το ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δεν έχουν αφήσει κανένα περιθώριο. Και πατάμε επόμενο. Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα τα πάνε με την κούραση. Ξέρω, δεν είναι ωραίο να καπνίζω μπροστά στην κάμερα, αλλά μου βγαίνει τώρα, το θέλω. 0-5, πάμε. Έτσι, μ' αρέσει να το βλέπω. Θα προσπαθήσω να σου βάλω κι άλλα. Ο αγώνας. Όσα μπορώ δηλαδή θα στα βάλω, θα σε χαρίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Θα τη στείλει στην άμυνα. Κοίτα, τι πιάνει ρε. Είναι ευκαιρία. Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χώρο εκεί στο κέντρο της άμυνας. Πελατάκι μου έγινε. Μεγάλη ευκαιρία. Αν φάσει μια εφτάρα θα το ευχαριστηθώ. Παραλίγο να μπει και το έκτο. Πάντως, δεν έχει περάσει τη σέντρα, παιδιά. Ειλικρινά, πρώτη φορά παίζει. Final Doom. Τη Μαρία. Έλα, στο έκοψα. Τι έδωσε. Είναι φάουλ. Φάουλ σε ποιον. Α, πέρασε τη σέντρα με φάουλ, έτσι. Μέση. Οπα, δεν έκανε τίποτα. Πάμε. Τι ήταν αυτό. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Ναι, τα προβλήματα εξακολουθούν. Δεν δουλεύει το παιχνίδι ακόμα, έτσι. Με την μπάλα. Όχι, μυρίζει. Γκολ, το πιάσε. Πάω, κοίτα εδώ. Ας κάνει και το τέρμα μου κάτι. Έχει κρυώσει εκεί πίσω. Αλλαγή σχεδίου, μάλλον. Και καταφέρνει να την κόψει. Κινείται προς τα πάμε, αντεπίθα. Μπράβο, Νεϊμάρ. Να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Σέντρα, θα... Παπ! Κάνει το γέμισμα, θα προσπαθήσει... Ήταν γλυκούτσικο. Η μπάλα out από το πλάι. Αλλά όχι, τίποτα. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Θέλω να ξέρω, ανάθεμα, τι κάνουν στα γραφεία εκεί πέρα στην Κονάμι. Μαρκίνιος. Α, δεν πιθάνει. Θα τη δώσω κάτω. Του το δίνει στο πιάτο. Ναι. Αυτά όχι, δεν πιάνει. Έξω η μπάλα, δεξιά. Άμε, πίσω, πίσω λέω. Αυτή η παίκταση είναι πολύ επικίνδυνη σαν αντεπιθέσεις τους. Πολύ δύσκολη δουλειά πραγματικά για την αντίπαλη άμυνα. Έχουμε φτάσει στο 58. Λοιπόν. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν το επόμενο challenge είναι να βάλουμε 7. Πω, πω, μακάρι να παίζα με αυτό να είναι στα 7. Τον έχω κάνει το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Πελάτη δηλαδή. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Ο αντίπαλος επιλέγει ρυθμίσεις, λογικά. Λογικά τα πάμε. Λογικά τα πάμε. Α, περιμένουμε όμως, δεν έχουμε... Επειδή γράφουμε βίντεο, θα περιμένουμε. Και εμείς και τα παιδιά που παρακολουθούν το βίντεο. Α, όχι. Έχει κάκαλα. Θα συνεχίσει. Α, μ' αρέσει. Η Paris Saint-Germain ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Δεν σέβεται τον εαυτό του. Οκ.
Δεν θα το πιάσει κάποιο άλλο, ο Μοχλό. Δείχνει πως δεν αστείευεται στον νευραλγικό χώρο του κέντρου και καθαρίζει τις επικίνδυνες φάσεις. Εδώ θα σε γλεντήσω. Νεϊμάρ, το πιάσει. Άπιασε το θήριο. Βάιναλντουμ. Μια εφτάρα, θέλω να τη βάλω. Πάει μόνος του. Πέναλτι. Αυτή κι αν είναι πέναλτι. Αυτό σίγουρα δεν χρειαζόταν. Μπήκε στη φάση εντελώς άτσαλα. Δε, μάλιστα. Ειλικρινά θα ήθελα να δω με ποιον παίζω. Την τύχη τους από τα 11 βήματα. Θα καταφέρει από τα 11 από εδώ, βήματα από να εδώ. Επεκτείνει το προβάδισμα. Το έφαγες. Με ολύμπια ψυχραιμία σκόραρε. Επεκτείνοντας έτσι το προβάδισμα για την ομάδα. 0-7. Το μάτς της ζωής μου έχω κάνει. Πήγε πάνω στην μπάλα, και δεν έχω ζοριστεί. Δεν νομίζω να χαρεί και ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας όταν ξαναδεί. Δεν θεωρούμε καλός δηλαδή σε προ. Να πω ότι φέρτε μου αντίπαλο να το στήσω. Έχει πάρει οπα, όλο το παιχνίδι του και δικαιώνεται γι' αυτό. Εδώ ψύχρεμα. Τι να πει κανείς τώρα, αυτούς κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Τι κάνετε ρε. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες από δεν έχουν συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Οπ. Μεγάλε, μην ψαρώνεις. Τι κάνει. Ρε στρίψε ρε. Στρίψε ρε. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται είναι σε δύσκολη θέση. Κόψον κάποιος, παιδιά, κόψον. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ωραία. Είναι σε πολύ ποια πλεονεκτική θέση μου, ωραία. Ποια πλεονεκτική. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά... Βγήκε, πέρασε. Επαπέ, ψύχρεμος, όμορφα, ωραία, αυτό είναι. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση. Να τους κατακρεουργούν. Χριστό, ο αγώνας 0-7, πάμε. Ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως στο 77 είμαστε, 0-8. Όχι, όχι. Δύσκολη. Θέλω να σε ελίξω ο Παρθένα, να σου πω την αλήθεια, με 0. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Ώστε να σβήσεις απευθείας το παιχνίδι, να κάνεις delete από την κονσόλα δηλαδή. Αυτό θέλω. Ωου, καλό διάβασμα. Μπράβο. Της φάσης. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Προσπάθησα. Βρέθηκαν με την πλάτη στον τύπο. Προσπάθησα. Αλλά τελικά δεν ήθελα να το σουτάρω, ήθελα να πάω κάτι για πιο σίγουρο, αλλά τελικά δεν κατάφερα τίποτα. Ναι, φαίνεται να μην έχει βάλει καλά το πόδι του. Ίσως και να έχασε στιγμιαία την αυτοσυγκέντρωσή του. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να σουτάρεις. Offside. Ήμουν offside. Εμπαπέ, βρίσκεται σε θέση offside. Δεν το λυπάμαι, δεν έχω στα μάτια μου, δεν έχω μπέσα. Θα φάει όσα του αξίζει να φάει. Έκανα βλακεία. Έδωσε φάουλ. Αν βάλω και ένα γκολ με φάουλ, που δεν έχω βάλει ποτέ μου, θα γούσαρα ακόμα περισσότερο. Πόση ώρα γράφουμε, γράφουμε 23 λεπτά, Λοιπόν, είναι Νεϊμάρ, πάμε. Το τέρμα, αλλά τέτοιοι παίκτες δεν ξέρεις και ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Δεν πέρασε. Φάουλ, ωραία. Κακή μου ξαναδίνεις μια ευκαιρία να βάλω ένα γκολ με φάουλ. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που λοιπόν από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Για να δούμε αν θα κάνουν κάτι καλό εδώ. Γκολ! Τέτοιο γκολ είχα πάρα πολύ καιρό. Τι έχω κάνει ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ γκολ. Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξελίξεως. Ποια όρια, τα έχουμε ξεπεράσει τα όρια. Τι λέει. Υπέροχη εκτέλεση, έβαλε όλη του την 0-9. Ο τερματοφύλακας. Στο 86, πάμε για το 10 το καλό. Ο παίκτης είναι εκπληκτικός της. Τι έγινε ρε, με μποτάκι παίζω. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος. Ναι, 10. Ωραία, το κλείσαμε το μάτι. Έβαγε 10. Ω Θεέ μου. Και ξανά μέσα. Ω Θεέ μου, δηλαδή ήταν ό,τι έπρεπε αδερφέ για το βίντεο. Μου έδωσε αυτό ακριβώς που ήθελα, δηλαδή ούτε κανονισμένο να το είχαμε. 0-10. Ωραίο σκορ, έτσι το λες.
γεμίζει το σώμα σου. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσει να κάνει άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Να φτάσουμε τα 11 δεν λέει. Θέλει να του περάσει 6 με πάρα. Να το σουτάρω από εδώ, έλα. Έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ, παιδιά, δεν. Και να μην θέλω, με προκαλεί. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία εδώ, από την άσπρη βούλα. Πέναλτι. Τώρα κέντρο θα το βαρέσω. Ένα ψύχρεμο πλασέ τώρα έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά στο σκορ. Το φάει και αυτό, 0-11, οκ. Επεκτείνοντας έτσι το προβάδισμα. Μέχρι και εγώ δηλαδή κουράστηκα. Φτάνει δηλαδή. Ήρεμος και συγκεντρωμένος. Έκανε φτάνει. Φτάνει, εντάξει. Δεν. Λίξτο. Λίξτο, ειλικρινά λίξτο. Έχει βάλει τόσο πολλά γκολ στον αγώνα που χάσαμε το μέτρημα. Αλλά δεν θέλω να φάω όμως, έτσι. Δεν θα σου βάλω άλλα. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Κάνω βλακίες τώρα, την ψώνησα. Η Paris Saint-Germain προφανώς κάνει καθυστέρηση τώρα. Άντερ Χερέρα. Νέιμαρ. Πάμε. Έξυπνο χτίσιμο εδώ. Και φυσικά θέλει και καλά πνευμόνια. Λίξτο, φτάνει. Να και το σφύρι φτάνει, ειλικρινά φτάνει. Η Paris Saint-Germain θα πάρει μια αναμφισβήτητη νίκη. Πω, τι τους έκανα, τι του έπαιξα ρε. Το ιδανικό παράδειγμα να θυμηθούμε την αξία του να επιτίθεσαι από τον άξονα. 0-11, δεν χορταίνω να το βλέπω. Έτσι και αυτή σήμερα, με τις κούρσες. Πατάμε επόμενο. Περάσαμε δηλαδή το challenge, ό,τι και να γίνει, εκδήλωση ολοκληρώθηκε. Πήραμε τα 10.000 GP στο δεύτερο match. Γιατί στο πρώτο έχασα με 1-2, όπως μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, και πάμε πίσω. Η πρόκληση 3 ξεκλειδώθηκε που λέει βάλτε 7 συν goal. Αυτό θα είναι δύσκολο, εκτός κι αν ξαναπέσουμε πάλι σε ένα τέτοιο κατσαπιά που okay, θα κάνουμε περίπατο. Και για να τα πάρουμε τώρα, θα πάμε πίσω. Θα πατήσουμε το start, εισαρχόμενα, και έχουμε μαζέψει 82.500, τα οποία κάποια στιγμή στο μέλλον με κάποιο update λογικά θα τα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Είδαμε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα το τρομερό σαν αλλαγές, έχουν σε σημεία λίγο έτσι ας πούμε το έχουν φτιάξει. Αλλά το ίδιο χάλια παραμένει. Anyway, το ευχαριστήθηκα πάντως στο match, με φόσον βάλαμε και τόσα πολλά γκολ, 11, δηλαδή δεν μου φτάνουν τα χέρια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Είπαμε ότι σε κάθε update που θα κάνει το Pro θα ανεβάζω και καινούριο βίντεο για να δούμε τι ουσιαστικά βελτιώσανε ή προσθέσανε. Λοιπόν, παίξαμε ένα online match. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Κάτω θέλω να μου πείτε στα σχόλια αν το έχετε παίξει το παιχνίδι, αν σκοπεύετε να το παίξετε, free to play είναι εξάλλου. Likes, σχόλια, εγγραφούλα εννοείται ότι πατάμε, κάνουμε εγγραφούλα για να μην χάνουμε τα επόμενα μας βίντεο εδώ πέρα στους άχαστους. Κάνουμε και ένα like σελίδα μας στο Facebook όπου θα μας βρείτε οι άχαστοι, όπου εκεί πέρα ανεβάζουμε τη μέρα και την ώρα. Και αυτά παιδιά, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας.